Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Παύλο, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, σε εσάς και τους ακροατές. Τώρα το θέμα είναι από πού να αρχίσω. Μαζεύτηκαν πολλά. Από την αρχή. Προέκυψαν θέματα τις τελευταίες μέρες και έχουμε ξεκινήσει, αν ακούτε, με έναν κύκλο έτσι, με εκπροσώπους των κομμάτων τις τελευταίες δύο μέρες. Σήμερα λοιπόν φιλοξενούμε και εσάς για αυτά τα θέματα. Πάρα πολλοί λόγους για το Πανεπιστήμιο. Ας ξεκινήσω από εκεί και ας πάμε μετά και στα υπόλοιπα. Ποια είναι η θέση σας για αυτό το ζήτημα, που είναι από τα τελευταία πράγματα που μας έχουν απομείνει στο νομό μας? Εντάξει, δύσκολο είναι όταν βλέπουμε ότι προσπαθούμε όλα αυτά τα χρόνια να φέρουμε σχολές και στο φινάλε να χάνονται σχολές χωρίς να καταλαβαίνουμε το πώς και το γιατί, είναι δύσκολο. Λόγω ενός νόμου πάντως αυτή την περίπτωση υπάρχει αυτός ο κίνδυνος να συρρυκνωθεί ο φοιτητικός πληθυσμός. Ναι, αλλά δεν μπορεί όμως συνέχεια να αλλάζουν οι νόμοι κάθε φορά που θα αλλάζει ένας υπουργός παιδείας, κάθε φορά που θα αλλάζει μια κυβέρνηση σε 2-3 χρόνια, γιατί 4 σπάνια πηγαίνει η κυβέρνηση, να αλλάζουν και συνέχεια αυτά. Είναι ένα διαχρονικό μεγάλο πρόβλημα στην παιδεία μας, το οποίο το βλέπουμε συνεχώς. Ναι. Ως ελληνική λύση όμως, είστε υπέρ ενός τέτοιου νέου νόμου? Πιστεύετε ότι πρέπει να μπει κάποια βάση για την εισαγωγή, με ό,τι συνέπειες και αν έχει αυτό στα περιφερειακά ιδρύματα κυρίως? Σε γενικές γραμμές μπορώ να πω και προσωπικά, γιατί πάντα και εγώ την προσωπική μου άποψη πάντα καταθέτω. Πολλές φορές μπορεί να διαφωνεί και με την άποψη του κόμματος στο οποίο είμαι, αλλά εγώ πιστεύω ότι σε γενικές γραμμές έπρεπε να μπει μια τάξη και μια σειρά στα πανεπιστήμια. Συμφωνώ σε κάποια, διαφωνώ σε κάποια. Όταν λέτε δεν τάξη και σειρά, δηλαδή, εννοείται με την αστυνομία τώρα, που ακούγεται και η βαθμολογία εκεί, τώρα ή με τις βαθμολογίες? Ναι, η βαθμολογία. Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ένα όριο. Τώρα, αν θα είναι αυτό το 10, αν μπορούμε να το κατεβάσουμε στο 5. Ακόμη αλλά το 1, το 2 δηλαδή, ναι, για μένα. Κύριε Παύλου, δεν το θεωρώ. Ακόμη και αν αυτό στερήσει φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Καστοριάς. Κοιτάξτε, μιλάμε για παιδεία, έτσι. Μάλιστα. Δεν είναι λογικό να υπάρχει και ένας βαθμός παιδείας? Δυστυχώς βλέπω καθημερινά κάποιες εκπομπές που γίνονται ερωτήσεις και ειλικρινά ντρέπομαι. Βλέπω φοιτήτριες να μην μπορούν να δώσουν μια απάντηση σε θέματα ιστορίας, κοινά, γεωγραφίας κλπ. Για αγράμματους φοιτητές μίλησε ο κύριος Τσικαλάγιας. Εγώ έχω. Δηλαδή. Εντάξει, εμείς ήμασταν μια άλλη εποχή του εξατάξιου γυμνασίου, του λυκείου. Πολύ περισσότερες γνώσεις σήμερα. Εντάξει, εκεί εξειδικεύονται οι γνώσεις πλέον στα πανεπιστήμια κλπ. Αλλά δεν μπορεί να μην έχουμε τις απλές γνώσεις σήμερα. Άρα λέτε απαράδεκτη ότι... κατάσταση. Αλλά πρέπει να υπάρχει για μένα. Κάποιος τρόπος, τώρα, κάποια αν βάση. Δεν είναι το 10, αν το 10 είναι υψηλό, γιατί θα αναγκαστικά θα κλείσουν πολλές σχολές παντού, ας το πάνε στο 8, στο 7, στο 5. Ξέρετε, ο κίνδυνος, αλλά πρέπει να υπάρχει τον ανέφερε τον κίνδυνο η κυρία Τελιγιορίδου. Δεν ξέρω βέβαια αν θα γίνει ένα. Νομίζω ότι είναι βεβαίως ένα πολύ δυσάρεστο σενάριο αν συμβεί στο τέλος. Δηλαδή, μιλάει για πολύ μεγάλη συρρήκνωση τμήματων. Στο τέλος θα είναι βιώσιμα 11 τμήματα σε όλο το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, λέει η κυρία Τελιγιορίδου, τα οποία κατά πάσα πιθανότητα θα μεταφερθούν όλα στην Κοζάνη. Να. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, δεν είναι μόνο να κοιτάμε το τι θα γίνει αύριο ή του χρόνου στην Καστοριά, αλλά και τι μπορεί να συμβεί σε ένα βάθος χρόνου. Να λέμε αλήθειες κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα, κύριε Νατσούλη. Να πούμε. Έχουμε γεμίσει πανεπιστήμια, ΙΕΚ, δεξιά και αριστερά όλη την Ελλάδα. Λειτουργούν όλα. Έχουν ανταπόκριση. Πηγαίνουν φοιτητές. Όπως σας ακούω, ο κάθε υπουργός, ο κάθε βουλευτής. Όπως σας ακούω, ταυτίζεστε με τον κύριο Τσικαλάγια, για να σας πω. Δεν ξέρω τι λέει ο κύριο Τσικαλάγια. Εγώ η άποψή μου την έλεγα πάντα. Αυτή είναι η άποψή μου. Έτσι, σε όποιο χώρο κομματικό και να ήμουν, αυτή είναι η άποψή μου. Και εγώ είμαι από αυτούς που αυτά που λέω δεν τα αλλάζω κατά πώς με βολεύει. Και το να συμφωνείτε δεν είναι κατά ανάγκη κακό. Ακριβώς, δεν ξέρω ότι αν συμφωνεί ο κύριο Τζικαλάγια σε αυτό που λέω εγώ, ή εγώ συμφωνώ με τον κύριο Τζικαλάγια, δεν έχει σημασία αυτό. Αλλά έχει γίνει αυτό. Γεμίσαμε κάθε χωριό και στάδιο, κάθε πόλη και γυμναστήριο. Γεμίσαμε με τον Καποδίστρια κτίρια τα οποία μένουν φαντάσματα κενά. Ο καθένας δηλαδή προσπαθεί όταν είναι σε κάποια θέση βουλευτής, υπουργός, οτιδήποτε να κάνει κάτι για το νομό του. Αλλά πρέπει να το βλέπουμε συνολικά. Μας ωφέλησαν όλα αυτά τα πράγματα όλα αυτά τα χρόνια? Μάλιστα. Εγώ βλέπω ότι δεν μας ωφέλησαν. Μάλιστα. Έχουμε πανεπιστημιακές σχολές στα ΤΕΗ, οι οποίες δεν εξυπηρετούν. Απ' την άλλη όμως αυτό που πάει να γίνει με τα ιδιωτικά, με τα ΙΕΚΤ, να έχουν την ίδια
σημασία τον ίδιο βαθμό το απολυτήριο που θα πάρει κάποιος ένα πανεπιστήμιο με ένα ιδιωτικό ΙΕΚ. Διαφωνώ κάθετα. Κάθετα, δηλαδή θα πάω 2 χρόνια εκεί και θα είναι ομότιμο και εισάξιο το πτυχίο το δικό μου. Όχι, διαφωνώ. Εκεί διαφωνώ. Εκεί γι' αυτό λέω ότι σε κάποια συμφωνώ, σε κάποια διαφωνώ. Μάλιστα. Μάλιστα. Ό,τι είναι σωστό, κατά την άποψή μου, συμφωνώ. Γιατί όχι. Μάλιστα. Τώρα πάμε και στο πετρέλαιο. Πού θέλετε να πάμε? Στο πετρέλαιο. Στο πετρέλαιο. Ναι, θα πάμε πετρέλαιο. Γιατί γίνεται ο κακός χαμός με αυτή την ιστορία. Εντάξει, ο κακός χαμός. Νομίζω ότι είχαμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση σήμερα από τον κύριο Γαβριλίδη. Χαίρομαι που ξανάκουσα το φίλο μου τον Παναγιώτη. Νομίζω ότι ήταν καταλυτική η παρέμβαση του. Και νομίζω ότι ταυτίζεται με αυτό που έγραψα και εγώ. Έτσι. Είναι σχεδόν ταυτόσιμες οι απόψεις μας. Το έγραψα και εγώ χθες, το ανέβασα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που λέω δηλαδή, η απλή λογική και ο κοινός νους δίνει λύσεις και προτάσεις. Κάτι τα οποία οι τεχνοκράτες, αυτοί που παίρνουν αποφάσεις με τα πτυχία κλπ. Κλπ. Δεν μπορούν να το καταλάβουν. Η κατανάλωση, αυτό που είπε και ο Παναγιώτης, αυτό που λέμε και εγώ σαν έμπορος 35 χρόνια, από την κατανάλωση βγαίνει το κέρδος. Αν είχαμε μια φθηνή τιμή πετρελαίου, το ίδιο είπε και ο κύριος Ζήσης, ναι, που είναι ναι, 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 ναι. Μα αυτό, όλοι, γι' αυτό ρώτησα τον κύριο Γαβριλίδη. Με κύριε ποια, Νατσουλή, όταν η απλή λογική το λέει αυτό. Απλά πράγματα θα σας πω, παράδειγμα. Αυτοί που είναι σε καρέκλες και με πτυχία και πανεπιστήμια. Τι να τα κάνω τα πτυχία, τι να τα κάνω. Στη ζωή, το μεγαλύτερο πτυχίο είναι το πτυχίο της ζωής. Εγώ το λέω πάντα, το φωνάζω. Δηλαδή, 1000 άτομα από 90 λεπτά που έχει φτάσει το πετρέλαιο, είναι 900 ευρώ θα δώσουμε. Αν ήταν με 50, με 70 λεπτά σας το λέω, θα δίναμε 700. Δηλαδή, για ποιο λόγο να με βάλουν εμένα τα κόμματα όλα, γιατί είναι τακτική αυτή έτσι των επιδομάτων. Είναι για να κρατάμε σε ομοιρία τους ανθρώπους. Ότι μου έδωσε η Δημοκρατία, λεπτά, μου έδωσε το Πασόκ, και αγόραζα 1000 λίτρα, ναι. Κύριε Νατσούλη, θα πλήρωνα 700 ευρώ. Η επιδοματική πολιτική είναι ύπουλη πολιτική. Είναι καθαρά το κομμάτι. Για να με θυμάσαι, για να με θυμάσαι. Κόσμο. Είναι για να με θυμάσαι την κατάλληλη ώρα. Ακριβώς. Έρχονται εκλογές, να κοίταξε, σου έδωσα επίδομα. Μάθαμε τον κόσμο στα επιδόματα. Και σου είπα απλό παράδειγμα. 1000 λίτρα με 90 λεπτά που έχει φτάσει τώρα, γιατί ξεκίνησε 70, πήγε 90, είναι 900 ευρώ. 1000 με 70 λεπτά 700 ευρώ. Άρα αμέσως, αν δεν είχα τη χαμηλή τιμή των 70 λεπτών, θα κέρδιζα τα 200 ευρώ. Ορίστε, το επίδομα τελικά, αυτό που μας είπανε, που μας παραμυθιάσανε τα 650, να τα 220 ευρώ που δίνω. Εκεί... Για ποιο λόγο να μπω στη λογική του επιδόματος και να περιμένω και 8 μήνες. Δεν υπάρχει 8 μήνες για να το πάρουμε, κύριε Νατσούλη. Φυσικά. Εμείς ξεκινήσαμε ποτέ να καίμε από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και φτάσαμε τέλη Γενάρη και ακόμη δεν έχει μπει. Και ποια είναι η κοροϊδία, εντάξει, θα υπάρχει ένα όριο, το 80 και το 650. Όπως πολύ καλά το είπε ο φίλος ο Παναγιώτης, 650 δεν θα πάρει κανένας και το βελούχι που έβγαλε ο Παναγιώτης. Απίστευτο, είναι στα 1800 μέτρα, είναι το χιονοδρομικό που δεν υπάρχει και κανένας, δεν θα το πάρει και κανένας. Και πρέπει να έχει και 8,5 παιδιά. Πρέπει να έχει και 9 παιδιά, 8,5 παιδιά. Ακριβώς. Πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα του. Άρα στην Ελλάδα δεν θα το πάρει κανείς. Είναι κανείς δεν θα το πάρει. Αυτό, για ποιο λόγο όμως δημιουργούμε εντυπώσεις όμως? Λέμε 650 ευρώ. Και ξέρετε τι πρόβλημα δημιουργήθηκε τώρα, έτσι. Όλη η δική μας η περιοχή εδώ, που ξέραμε ότι είμαστε στις πιο κρύες περιοχές, γιατί άλλαξαν πλέον ο τρόπος πληρωμής αυτού του επιδόματος, πιστεύανε όλοι οι πιο πολλοί ότι θα πάρουν κάπου εκεί, θα είναι 500. Μα αυτό 600. Ήταν, αυτό και είπαμε βάλανε, και με τον κύριο Γαβριλίδη. Και βάλανε από νωρίς, γιατί έπρεπε να βάλουν, γιατί ήταν και χαμηλή τιμή. Και βάλανε και τη διπλάσια ποσότητα βάλανε για να πάρουν 600. Για να πάρουν, κύριε Νατσούλη. Δεν θα πάει χαμένο. Δεν θα πάει χαμένο δεν θα πάει, αλλά θα όπως το ακούσατε τον κύριο Ζήση, είπε ότι δεν έχει ζήτηση πλέον. Βάλανε όλοι τότε αρκετά, γιατί ήταν και χαμηλή τιμή. Έτσι. Ανέβηκε από τότε 20 λεπτά, αν βλέπετε, έτσι. Τρέχει η τιμή. Δεν σταματάει. Ναι, αλλά θα πάρει 220. Ο άνθρωπος αυτός περίμενε να πάρει τα 1000, τα 1200 και δεν ξέρω και αν είχε κάνει και καμιά συμφωνία με τον βενζινά του, ξέρεις, όταν θα πάρω, όταν θα κάνω. Να σε πληρώσω. Και καθυστερεί. Ναι. Γιατί γίνονται αυτά. Ναι, δύσκολη καιρία. Μιλάμε τώρα για ένα χρόνο με την πανδημία. Δεν υπάρχει μεροκάματο, κύριε Νατσούλη. Μάλιστα. Δεν τα σκέφτονται όμως κάποιοι αυτά τα πράγματα. Κανένας δεν τους είπε ότι και το ξύλο που θα πάρουμε εδώ πέρα εμείς πρέπει να το πάρουμε τον Ιούνιο, τον Ιούλιο της προηγούμενης χρονιάς για να το καίμε τώρα, να είναι ξέρω. Και είδατε ότι κάποια στιγμή είχα στείλει μια επιστολή στον ίδιο τον Σταϊκούρα και διορθώθηκε αυτό. Είπε ναι, από τον Ιούνιο. Από τον Ιούνιο, ναι, ακριβώς, διορθώθηκε και πρέπει να το λέμε όταν διορθώνεται. Ναι, κάποιοι όμως πρέπει να τα λένε αυτά, κάποιοι να τα προωθούν, γιατί δεν τα ξέρουν δυστυχώς στην Αθήνα. Ένα τρίτο θέμα που μας απασχόλησε πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες ήταν και το θέμα των ανεμογεννητριών, γενικά της πράσινης, θα λέγαμε, ενέργειας. Με αφορμή μια νέα επένδυση
στην κλεισούρα. Πάρα πολλά ακούστηκαν και γι' αυτό. Μας έκανε εντύπωση μια τοποθέτηση του κύριου Κολοβού, του καθηγητή που βγάλαμε εδώ στην εκπομπή, ότι σε λίγα χρόνια, όπου και να γυρίσετε το μάτι σας στη Δυτική Μακεδονία, θα βλέπετε τζάμια και ανεμογεννήτριες. Και μάλιστα, πέρασαν κανένα δύο μέρες μετά από αυτή τη συζήτηση και είδαμε έκπληξη ότι ακόμη και μέσα στη λίμνη Πολυφίτου θα βάλουν τέτοια τζάμια. Και λέω, Παναγιά μου, έρχεται και η σειρά μας. Τι θα συμβεί και ποια είναι η θέση σας για αυτό το θέμα? Κοιτάξτε, και η προσωπική μου θέση και η θέση του κόμματος της Ελληνικής Λύσης ταυτίζονται τουλάχιστον σε αυτό το θέμα. Ναι. Εγώ σαν άνθρωπος ο οποίος μου αρέσουν τα δάση, βγαίνω στα δάση, πηγαίνω. Ναι. Αυτό είναι σε απελπιστική κατάσταση. Έχουμε γεμίσει γύρω-γύρω και θα γεμίσουν κι άλλα από ό,τι φαίνεται. Είναι γύρω στα 84, λέει ο κύριος Ταμίλιας. Γύρω-γύρω. Δηλαδή μας έχουν περικυκλώσει όλες οι ανεμογεννήτριες. Έχουμε αποψηλώσει όλες τις βουνοκορφές, όλα τα δάση μας. Με πολλά προβλήματα στα πουλιά, στα ζώα τα οποία υπάρχουν. Ναι. Άκουγα τον κύριο Κολοβό που είπε προβλήματα με ήχους τους οποίους δεν τους ακούγονται. Τους υπόηχους. Ακριβώς τους υπόηχους. Που διώχνουν ανθρώπους και ζώα. Αποδεδειγμένα δηλαδή υπάρχει αυτό το πράγμα. Σαν Ελληνική Λύση λέμε ότι οι μόνοι που κερδίζουν είναι οι εταιρείες, οι πολυεθνικές, οι οποίες κάνουν εισαγωγή όλες αυτές τις ανεμογεννήτριες, αυτά τα θηρία τα οποία για να τα ανεπάσουν έχουν φτάσει πλέον, οι πρώτες ήταν πολύ μικρές, τώρα τα πτερήγια φτάνουν, αν δεν κάνω λάθος, 90 και 90, 180 μέτρα, και ο θόρυβος που κάνουν είναι τεράστιος, ανοίγουν τεράστιοι δρόμοι, αποψηλώνονται βουνοκορφές. Όλα γεμίζουν αυτά μπετό, τόνους μπετό, όχι αστεία. Και τόνοι μπετόν, οι οποίοι σε 20-25 χρόνια, όπως ξέρουμε, η διάρκεια ζωής τους αυτή είναι 25-30 χρόνια. Τι θα γίνουν μετά? Ποιοι κερδίζουν? Αυτοί που παράγουν το ατσάλι και τα φέρνουν. Από πού? Από τη Γερμανία. Πόσες θέσεις εργασίας θα δώσουν αυτά? Καμία σχεδόν. Μία έως καμία. Έναν στο φύλακα. Στο στάδιο κυρίως κατασκευής, τίποτα άλλο. Τίποτε άλλο. Και βλέπω ότι όλοι τρέχουν να βάλουν, να κάνουν. Δεν ξέρω τι κρύβεται, τι παίζεται από εκεί και πέρα. Και βέβαια το ονομάσαμε πράσινη ενέργεια. Ποια πράσινη? Αποψηλώνουμε το πράσινο, εξαφανίζουμε το πράσινο και δίνουμε το όνομα πράσινη ενέργεια. Μάλιστα. Έτσι. Δηλαδή, εγώ διαφωνώ. Και βέβαια βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις να μην έχει ζητηθεί η άποψη της τοπικής κοινωνίας. Όχι, ζητείτε η άποψη της τοπικής κοινωνίας μέσω των δημοτικών υπαιθριακών συμβουλίων. Αλλά το πρόβλημα, κύριε Παύλου, είναι ότι ακόμη και να πάρει μια απόφαση, τόσο το δημοτικό όσο και το περιφερειακό συμβούλιο, είναι μόνο γνωμοδοτικού χαρακτήρα. Υπάρχουν περιπτώσεις. Ναι, γιατί να είναι γνωμοδοτικό? Δεν γιατί το καταλαβαίνω. Έτσι είναι ο νόμος. Τι θα πει ο νόμος? Το νόμο εμείς τον κάνουμε. Ποιος τον αποφασίζει τον νόμο? Οι 300 στη Βουλή τον αποφασίζουν. Για ποιο λόγο οι τοπικές κοινωνίες εδώ, η περιφέρεια. Για ποιο λόγο υπάρχουν οι περιφέρειες? Έχετε δίκιο, και εγώ μαζί σας. Για ποιο λόγο υπάρχουν οι περιφέρειες? Για ποιο λόγο να μην είχε ζητηθεί? Στο Κοσταράζι, που είχαμε κάνει και επερώτηση σαν Ελληνική Λύση. Έγινε χαμός. Κοσταράζι. Ανταποδοτικά δεν υπάρχουν, δεν ζητάει κανένας. Και να πούμε και κάτι άλλο, έτσι. Ναι. Λέμε η τοπική κοινωνία, ακούω για το πάνω στην κλεισούρα. Ό,τι το θέλει, όπως είπε και δηλαδή, ο Σκόγκας, ναι. Εγώ που είμαι στο σιδηροχώρι και βλέπω απέναντι την κλεισούρα, δεν επηρεάζομαι. Κάτω στην Κορισό δεν επηρεάζονται. Η Καστοριά γύρω-γύρω που θα κλειστούν με ανεμογεννήτριες δεν επηρεάζεται. Να πούμε για το φράγμα Νεστορίου δηλαδή, αφού ξεκινάει από το Νεστόριο. Βάζουμε μία κάνουλα και δεν τρέχει το νερό επειδή θέλει ο Δήμαρχος Νεστορίου, δεν επηρεάζει τους υπόλοιπους. Δεν την καταλαβαίνω αυτή τη λογική. Για μένα πρέπει οι περιφέρειες να έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Τοπικές κοινωνίες είναι όλος ο νομός Καστοριάς. Για μένα αυτό θεωρώ τοπική κοινωνία. Μάλιστα. Κύριε Παύλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία στην εκπομπή. Εγώ ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε, κύριε Νασούλη. Να είστε καλά, καλημέρα. Να είστε καλημέρα καλά στην Ελληνική Λύση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.